μιλώντας για το Γιάννη, είναι αδύνατο να μην μιλήσουμε για το περίφημο ΚΑΠΑ. Το όνομα και η πολιτική πορεία του Γιάννη συνδέθηκαν άρρηκτα με τη διεκδίκηση του δικαιώματος στην κομμουνιστική αναφορά σε ένα περιβάλλον που επίμονα την αποθούσε. Και σε τόσο μεγάλο βαθμό μάλιστα που όσοι είναι κάποια ηλικία θα θυμούνται ότι όλους εκείνους που ανήκαν σε αυτή την τάση, σε αυτό το ρεύμα, μας αποκαλούσαν κάποτε μπανιάδες, με μια διάθεση υποτιμητική. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά ο Πρετεντέρης περισσότερο από κάθε άλλο. Όσα θα ακολουθήσουν, θα ήθελα λοιπόν να ακουστούν ως αναδρομική συνηγορία υπέρ αυτής της διεκδίκησης, που είναι ταυτόχρονα και συνηγορία υπέρ της προσωπικής στάσης του Γιάννη. Και όχι μόνο στη βάση της ιδεολογικής συνέπειας που είναι σύνηθες στον χώρο της αριστεράς, αλλά και στη βάση της πολιτικής αποτελεσματικότητας που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και ιδίως σήμερα. Θα πάμε λοιπόν ούτε λίγο δε πολύ 25 χρόνια πίσω στη στιγμή που το κούκο εσωτερικού διχαζόταν για ένα κάπα. Μα τόση φασαρία για ένα κάπα απορούσαν πολύ και μάλιστα και καλοπροαίρετα. Όσοι μας επέκριναν τότε και πολύ περισσότερο βέβαια όσοι μας πολεμούσαν υποστήριζαν ότι πρόκειται για μια αναχρονιστική αιμονή που στένευε τον ορίζοντα της αριστεράς τη στιγμή που έπρεπε να τον διευρύνει. Τώρα με το πλεονέκτημα που μας δίνει ο χρόνος ο οποίος ήδη έχει διανυθεί θα προσπαθήσω να πω και εκ του αποτελέσματος πια ότι η κριτική αυτή ήταν άστοχη. Ότι η αιμονή εκείνη ήταν αιμονή ανοιχτών οριζόντων, ενωτική, με ιδιαίτερη δυναμική. Τελικά δεν ήταν φασαρία μόνο για ένα κάπα, αλλά για δύο κάπα και ένα σίγμα. Δεν αφορούσε δηλαδή μόνο τη λεγόμενη παραδοσιακή αριστερά, επιδρούσε και στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, εκεί όπου κοίτονταν έκθετο το σίγμα του σοσιαλισμού. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα να αναδιατάξει στο πεδίο, το πεδίο της αριστεράς, διαμορφώνοντας ένα νέο συσχετισμό με βάση μια νέα διαχωριστική γραμμή. Σε αντίθεση με μια άλλη οπτική, κοντόφθαλμη κατά τη γνώμη μου, που πρότεινε τότε την απαραδοχή της κρατούσας κατάστασης, δηλαδή την παραδοχή της αριθμητικής υπεροχής, της φθήνουσας όμως πολιτικά και ιδεολογικά, σοσιαλδημοκρατίας. Και συνεπώς πρότεινε τη σύναψη μιας στρατηγικής συμμαχίας μαζί της ή ακόμα και την αντικατάσταση της ίδιας στην πολιτική χωροταξία από μια αποειδεολογικοποιημένη και μόνο κατ' όνομα αριστερά. Για να στοιχειοθετηθεί κάπως περισσότερο αυτός ο σχετισμός θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στον πατρογονικό ορισμό που μας έχει παραδοθεί. Ο κομμουνισμός δεν είναι ούτε κατάσταση που πρέπει να δημιουργηθεί, ούτε ιδανικό με το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση η οποία καταργεί την υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι τον θέλησαν αυτοί που τον επινόησαν. Πρώτον. Αυτή η πραγματική κίνηση δεν προσδιορίζεται περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να είναι τα πάντα και τίποτα. Είναι επαρκώς συγκεκριμένη. Είναι η κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα κατάσταση. Την αμφισβητεί, την αντιμάχεται, την αποδιαρθρώνει σε κάθε της βήμα. Ένα άλλο κάπα λοιπόν αρχίζει να αποκτά σημασία. Το κάπα της κατάργησης. Κομμουνιστικό λοιπόν είναι ό,τι συμβάλλει σε αυτή την πραγματική κίνηση που καταργεί το υπάρχον. Αυτό είναι το κριτήριο. Με οδηγό αυτό ο δρόμος ανοίγεται καθώς τον προχωράμε. Για να ελέγχουμε αν είναι ορθός, χρειάζεται σε κάθε βήμα να αναρωτιόμαστε αν αυτό οδηγεί στην κατάργηση ή στην διατήρηση μιας κατάστασης που γίνεται όλο και πιο αφόρητη για όλο και μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. Αυτό το κάπα ήταν που κρινόταν κατά τη γνώμη μου τότε. Αυτό είναι και σήμερα το κρίσιμο ερώτημα
και αποδείχθηκε σύντομα ότι δεν πρόκειται για μια ιδεολογική αιμονή εκτός τόπου και χρόνου, αλλά για μια ανάγκη που προέκυπτε από τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Τη στιγμή δηλαδή της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού και της άνευ όρων παράδοσης της υπαρκτής σοσιαλδημοκρατίας. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ιδίως προς τα τέλη του, αυτό σήμαινε ότι πρέπει να αναμετρηθείς με δύο αιτήματα κατάργησης. Να υποστηρίζεις μια κίνηση που όχι μόνο καταργεί την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων στη Δύση, αλλά και αναιρεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στην Ανατολή, όπου ήταν φανερό ότι είχε πια μπλοκαριστεί ο δρόμος που θα έπρεπε να οδηγεί από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας. Και στα δύο αυτά πεδία η θέση των οπαδών του ΚΑΠΑ ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν είχαν απέναντί τους μόνο τις δυνάμεις του ταξικού αντίπαλου, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς που είχαν επιλέξει διαφορετικούς δρόμους. Από αυτή την άποψη, η κατάρρευση των καθεστώτων στην Ανατολή και η αποδοχή της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων στη Δύση εκ μέρους της σοσιαλδημοκρατίας μπορούν να εξεταστούν ως παράλληλες εξελίξεις, αν και πρόκειται για ανώμοιες καταστάσεις. Αν η κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολής ήταν μια σεισμική δόνηση που άφηνε πίσω της ερείπια, η ολοκληρωτική παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας στη λογική της διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης άφηνε πίσω της ένα ακόμη βαθύτερο χάος από το οποίο όφιλε να αναδημιουργηθεί η αριστερά. Όση δύναμη τότε τη μάχη του ΚΑΠΑ, δεν μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε ή να συνειδητοποιήσουμε πλήρως τη σημασία που αποδίδουμε σήμερα σε αυτή. Δεν επρόκειτο ούτε και τώρα πρόκειται για την παλιά γνωστή διαμάχη μεταξύ ρεφορμιστών και επαναστατών. Η διαφορά δεν βρίσκεται στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να μεταβούμε από τη μια κατάσταση στην άλλη. Πρόκειται για κάτι πολύ πιο ριζικό που σε τοποθετεί ή σε αποβάλλει από την αριστερά. Η παραδοχή ή η ανατροπή της νέας τάξης πραγμάτων, η αποδοχή της ήττας ή η αναζωογόνηση του ανατρεπτικού αιτήματος διαμόρφωνε τη νέα διαχωριστική γραμμή σε αυτή τη συγκυρία. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν κατά τη γνώμη μου ότι η αιμονή στο ΚΑΠΑ δεν ήταν αποτέλεσμα ιδεολογικής τύφλωσης και αιμονής, αλλά πολιτικής διορατικότητας. Δόθηκε και κερδίθηκε μια μάχη επαναφοράς του αιτήματος της κατάργησης της υπάρχουσας κατάστασης, τη στιγμή που διεθνώς κυριαρχούσε ο πεσιμισμός της μυρολατρικής αποδοχής της. Και επανήλθε μάλιστα το αίτημα αυτό ως ειδοποιός διαφορά μεταξύ της αριστεράς που τιμά το όνομά της και εκείνης που απλώς χρησιμοποιεί ακόμα από συνήθεια, όπως η κεντροαριστερά. Οπαδοί αυτού του ΚΑΠΑ έγιναν ο καθένας με τον τρόπο του, του ΚΑΠΑ της κατάργησης δηλαδή, όλοι οι αριστεροί. Κατά κάποιο τρόπο είχαμε ήδη καταστεί νόμιμοι κληρονόμοι και του ΣΥΓΜΑ, του σοσιαλισμού, που είχε εγκαταληφθεί από εκείνους που το διεκδικούσαν ως αντίπαλο του ΚΑΠΑ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα είδος άρσης του σχήματος στο εσωτερικό της αριστεράς, που μπορεί να διακρίνει κανείς και αλλού και όχι μόνο στη χώρα μας, να διαμορφώνεται σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να διαμορφώνεται και τελικά συγκροτήθηκε με τη σημερινή του μορφή σε αυτή τη νέα βάση και με κριτήριο αυτή τη νέα και τόσο παλιά διαχωριστική γραμμή. Και μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να βιώσουμε αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία που γνωρίζουν όσοι ανοίγουν το δρόμο του μέλλοντος καθώς τον περπατούν. Σε αυτή τη διαδρομή πιστεύω ότι συχνά θα νιώθουμε δίπλα μας την παρουσία του Γιάννη. Γιατί και στην αφετηρία αυτού του δρόμου η συμβολή του ήταν αποφασιστική. Μπορούμε να τον θεωρούμε έναν από τους προπάτορες αυτής της σιριζικής αριστεράς που μας δίνει τόσες χαρές και ελπίδες, αλλά μας φορτώνει και με πολλές αγωνίες.